Επιστολή προς τον ΕΠΟΚΕΠΕ έστειλε η ομάδα παραγωγών της ΕΑΣΑ. Το πότε θα πάρουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται οι παραγωγοί για τα εισπεριδοειδή που δόθηκαν προς χυμοποίηση το 2008 και το 2009 είναι το ερώτημα που έθεσαν στη σχετική επιστολή τους. Είναι μία επιστολή προς τον πρόεδρο του ΕΠΟΚΕΠΕ για τους παραγωγούς που δεν έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις χυμού των προηγούμενων ετών. Ως γνωστό, την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε τον ομό μας ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου. Έγινε σύσκεψη όλων των παραγωγικών τάξεων και των φορέων του νομού, στην οποία μετήχαμε, όπου κρίναμε απαραίτητο ότι θα έπρεπε να βάλουμε τα μεγάλα θέματα που αφορούν τους αγρότες του νομού μας, ειδικά κάποια ζητήματα. Ήταν μια ευκαιρία, αφού μας επισκέφθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, που η πολιτεία δυστυχώς δεν είναι συνεπής προς τους πολίτες της. Αυτά τα θέματα τα οποία επιλέξαμε να βάλουμε και θεωρούμε ότι είναι τα πιο σημαντικά για τους αγρότες του νομού αυτή την εποχή, είναι το θέμα η καθυστέρηση των επιδοτήσεων για τις χρονιές 2008-2009, κλείνουν 3 χρόνια πια, το πρόγραμμα απονητροποίησης, το οποίο το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός και αναφέραμε ότι για τον νομό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, αλλά θα έχει νόημα μόνο εάν μπουν και οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Και τρίτο και τελευταίο, το πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουμε στον νομό με τον παγετό του Μαρτίου, ο οποίος έχει επηρεάσει πάρα πολύ την παραγωγή εσπεριδοειδών, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανονισμός του ΕΛΓΑ και δεν ξέρουμε αν θα αποζημιωθούμε, πώς θα αποζημιωθούμε, ενώ η ζημιά είναι υπαρκτή. Μας απάντησε ο Υφυπουργός Γεωργίας, ο κύριος Κουτσούκος, ο οποίος συνόδευε τον Πρωθυπουργό και στα 3 θέματα ότι θα υλοποιηθούν. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή της υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων, οι οποίες τονίζω ότι έγιναν και παρουσία του Πρωθυπουργού, άρα έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος, και ήδη για το θέμα των πληρωμών των επιδοτήσεων των προηγούμενων χρόνων, επειδή έχουν περάσει 3 χρόνια, με τεράστιες συνέπειες, όπως ξέρουμε σε αυτές τις εποχές, στην τελευταία δραχμή την έχουμε ανάγκη. Δεν μπορεί η παραγωγή λοιπόν να μην έχουν πάρει χρήματα που τα δικαιούνται από το 2008, με επιστολή που απευθύναμε στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ρωτάμε πότε συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού.